Καμία συμφωνία δεν είναι τσιμέντο και μάρμαρο, παρότι ανοίγει δρόμους ή κλείνει δρόμους. Θυμίζω ότι ακόμα και οι πολλές, σε πολλές κριτικές και πολεμικές συμφωνία της Ζηρίχης άνοιξε το δρόμο της ανεξαρτησίας της Κύπρου για κυρίαρχη δημοκρατία με όλες τις πλευρές, άσχετα των επόμενων εκτροπών, κυρίως λόγω της τουρκικής επεμβατικότητας, προκλητικότητας κτλ. Αλλά και με δικές μας ευθύνες. Θέλω να πω, εδώ δεν έχουμε το ίδιο πράγμα. Έχουμε μια διαφορετική χώρα, άλλη χώρα, γειτονική χώρα, που το ερώτημα εδώ και 30 χρόνια ήταν αν θα είχε μια συμβιβαστική ειρηνική διέξοδο μεταξύ των χωρών τη περιοχή και ανάμεσα σε εμά και σε αυτού και στου λαού μα. Θεωρούσα και θεωρώ από τότε που ήταν μικρούλη ο συνασπισμό και η αριστερά αυτή, η δημοκρατική, ανανεωτική, ευρωπαϊκή. Λέγαμε και σωστά ότι πρέπει να ευρεθεί μια συμβιβαστική αξιοπρεπή λύση χωρί άλλου τύπου επιλογέ. Γιατί κοιτάξτε, οι πολεμικέ επιλογέ δεν υπάρχουν στο τραπέζι και είναι η πρώτη φορά που αν ολοκληρωθεί η διαδικασία στη γειτονική χώρα και μετά στην Ελληνική Βουλή, διαλέγει ο κύριο Αμυρά να τροποποιήσει το επίθετό του ή ο κύριο Τούμπο ή οποιοδήποτε άλλο μέσα από δημοκρατικέ διαδικασίε. Και για να μην έχουμε και αυταπάτε, πολλέ φορέ οι δημοκρατικέ διαδικασίε έχουν και. Α το πω έτσι, λασπομαχίε ή και υπονομεύσει. Εκείνο που πρέπει να κοιτάμε εμεί ω πολίτε και πολύ περισσότερο ω δημοσιογράφη να υπενθυμίζουμε είναι ότι τα μείζωνα ερωτήματα θέλουν υπεύθυνου ρόλου και απαντήσει από όλου. Τώρα... Και θεωρώ ότι η ευκαιρία η ιστορική και η πολιτική υφίσταται... ασχέτως των κριτικών και των πολεμικών... και για να ναι. μην ξεφύγω και σε αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Αμυράς... θα ήταν προτιμότερο να έχει προηγηθεί... μια μεγαλύτερη θεσμική διαβούλευση... Εκεί αλλά έφευγε και αφού. ο Πρωθυπουργό, αν καταλάβατε, χθε, αλλά, ναι. αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είχε δώσει άνω αποτέλεσμα. Το περιγραμμών εθνικών αυτά, και επειδή, επειδή παραμένω ο... των θεσμικών διαδικασιών... Ναι. Εκείνο που φάνηκε και χθε στη Βουλή είναι ότι όποιο θέλει να έχει θεσμική παρέμβαση. Και λέω ένα παράδειγμα για τα εξοπλιστικά, για να μην νομίζετε ότι δεν θέλω να συζητήσουμε τα ζητήματα. Εκεί λοιπόν έκανε άλλο ένα λάθο ο κύριο Καμένο, που χωρί να έχει περάσει από την Επιτροπή των Εξοπλιστικών το ή πάβοσες, από την Επιτροπή Εξωτερικών το, το, το και Άμυνα. όμω αντιπολίτε τη Δημήτρη Συνεπώ, σωστά παρέμβασαν όλε πλευρέ και η Νέα Δημοκρατία και, και, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ζητώντα να γίνει η συζήτηση θεσμικά μέσα στην Επιτροπή των Εξοπλισμών ε... πρώτα και μετά στη διαδικασία τη Βουλή. Θέλει τώρα... η Βουλή τώρα... να γίνονται διορθωτικέ κινήσει από όλε τι πλευρέ που θέλουν ολοκληρωμένη θεσμική αντιμετώπιση για τα ζητήματα. Και επιτρέψτε μου για τα σήματα να πω και εγώ μια κουβέντα, ε? γιατί πρόσφατα έχει αλλάξει και το σήμα τη Νέα Δημοκρατία, τώρα ο κύριο Καμένο. Ε, επανέρχομαι και λέω δικαίωμα των κομμάτων να κάνουν το σχεδιασμό του και τι πολιτικέ του επιλογέ. Αλλά όλα κρίνονται πρωτίστω μέσα στη Βουλή. Γι' αυτό αναφέρθηκα στο τι γίνεται μέσα στη Βουλή, με όλε τι έννοιε και τι θεσμικέ τοποθετήσει. Καλό είναι για όλου μα να μην βλέπουμε τι ανάγκε επικοινωνία και επικοινωνιακή επένδυση διαφόρων πλευρών, αλλά να βλέπουμε την πολιτική ουσία και τη θεσμική τοποθέτηση τη κάθε πλευρά. Και συνεπώ αυτό που συνέβη εχθέ και καλά το συζητάμε, επανέρχομαι, το είπα και μάλιστα προηγουμένω, νομίζω ότι όλε οι πλευρέ ζητώντα το να συνεδριάσει πρώτα η Επιτροπή Εξοπλισμών Εξωτερικών και Άμυνα, βοηθάει στο να γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση, γιατί αν πάρουμε ένα άλλο επίδικο, Δηλαδή, αν αυτά τα χρήματα τα δικαιούμαστε και αν αυτά θα υποστηρίξουν θέσει εργασία στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, είναι και αυτό ένα έχει νόημα, αλλά δεν μπορεί ναι. να γίνεται στο ποδάρι. Να δεν να μπορεί γίνεται να γίνεται πρόχειρα τίποτα. Ναι. Πρέπει να είμαστε τη σοβαρή προετοιμασία των σοβαρών σχεδιασμών. Και με αυτή την έννοια ήταν άλλη μια και... θεσμική αστοχία, θεωρώ εγώ, του Υπουργού και... Άμυνα. Και επειδή που ακόμη αυτό είναι αυτό. που Υπουργό και βλέπουμε και τα ζητήματα τη συνέχεια. Και επιτρέψτε μου και κάτι ακόμα επειδή δεν απάντησα προηγουμένω, νομίζω σωστά αναφερθήκατε ότι η σημερινή επίσκεψη τη κυρία Μέρκελ θα βάλει επιτάπητο πολλά θέματα και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Γιατί θα κάνει αυτέ τι δύο επίσημε συναντήσει. Στην κυβέρνηση δεν θα πει μόνο καλέ κουβέντε, γιατί θεωρεί σωστά και καλά κάνει η κυβέρνηση. Επανέρχομαι και προωθεί αυτή τη συμφωνία. Η κυβέρνηση την προωθεί και από εκεί και πέρα η κυβέρνηση θα κρυθεί και μέσα στη Βουλή και για τη συμφωνία. Η Μέρκελ και κάθε άλλη πλευρά, το τι λέει η Τουρκία, ξέρετε, θέλει να μείνει η σημερινή ονομασία, τι λέει η Ρωσία, τι έχουν κάνει οι Αμερικανοί και πάει λέγοντα. Εμεί πρέπει να βλέπουμε τι θεσμικέ τοποθετήσει. Αλλά ούτω ή άλλω η Ευρώπη, επειδή μιλάμε για ταλανισμό και τη Ευρώπη συνολικά και όχι μόνο με τα θέματα που αναφερθήκαμε, δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Και θέλω να αναφερθώ και ω δημοσιογράφο και, και, ως συμπολίτη στο γεγονό ότι για το μεταναστευτικό προχτέ. Το γεγονός ότι εν τέλει μετά από ταλαιπωρία 15 ημερών η ευρωπαϊκή τελικά κατάληξη μια συνεννόηση από αρκετέ χώρε για την ναι. φιλοξενία και υποδοχή 300 προσφύγων ενώ στην αρχή το αρνιόταν η κυβέρνηση του κυρίου Σαλβίνη στην Ιταλία και άλλοι πολλοί δείχνει ποιο πρέπει να είναι ο δρόμο τη αλληλεγγύη, τη συνεννόηση και τη θεσμική απάντηση στα τεράστια ζητήματα τη κοινωνία. Μόνο με ανθρωπισμό και δημοκρατία. Ουσιαστική συζήτηση για το ουσιώδη πράγμα, τα ουσιώδη πράγματα πολιτικά και όχι αυτά που μόνο μένουν και εντυπωσιάζουν. Ή